Ραντεβού στις 4 στον Star FM 97,1. Επιστρέψαμε λοιπόν στο τελευταίο μας μισάωρο. Κοίτα να δεις πώς περνάει εδώ ο καιρός, πώς περνάνε οι ώρες. Είμαστε σε ραντεβού στις 4. Στο μικρόφωνο συνεχίζει να είναι η Βάσκια Πανοπούλου. Και ο Άκης Τσοκύρης, τη ρύθμιση του ήχου, συνεχίζει να είναι η Βάσο Καλαργύρου. Μας ανέχεται για αυτή την προ-Παρασκευή, για την pre-Friday. Και θέλω να σας πω ότι έχουμε ξεκινήσει τα Survivor News, τα οποία μπορείτε να τα ακούτε παράλληλα αν χάσετε τη ζωντανή μετάδοση του ραντεβού στις 4 στον Star FM 97,1 μέσα από τα social media μας και μέσα από το προσωπικό μου κανάλι στο YouTube. Αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής. Κάντε και ένα subscribe, δεν είναι δύσκολο. Κάντε subscribe. Λοιπόν, κάντε subscribe και θέλω να πάμε κατευθείαν έχουμε. Στην τηλεθέαση. Πάμε στην τηλεθέαση, αλλά μετά θα πάμε στο ναι, διπλό ταμπλό. Το κρατάμε για αναμονή κοινού. Έτσι. Λοιπόν, μην ξεχνάτε λοιπόν ότι μπορείτε να βλέπετε και την τηλεθέαση και το Survivor χτύπησε 30 χθες, 30,3% απέναντι από τις σειρές του Α, έλα στη θέση μου και μην αρχίζεις τη μουρμούρα. Και το πάμε πακέτο, το οποίο χτύπησε 22,4%. Ενώ το Masterchef, όπως είπαμε πριν, ότι πάει, κάνει πολύ καλά νούμερα, 22,3%. Σήμερα έχουμε αποχώρηση στο Survivor, θέλω να σας πω, έτσι. Κάποιος αποχωρεί. Χτες βγήκαν υποψήφοι. Yes, και υποψήφοι προς αποχώρηση είναι για μία ακόμη φορά η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, ο Στέλιος Κριτικός και για μία ακόμη φορά ο Νάσος Παπαργυρόπουλος. Δεν βαρέθηκε. Τον Νάσο, γιατί μου τον βάζετε, ρε παιδιά, τον αγαθό γίγαντα. Δεν καταλαβαίνω. Αγαθός γίγαντας. Είναι αγαθός γίγαντας. Είναι ένα πολύ καλό παιδί. Είναι σαν γίγαντας, ρε παιδί μου, έτσι. Ντούκι, ναι. Που λένε. Κατάλαβες. Και αυτό. Και γι' αυτό να σου πω, ενδεχομένως μπορεί να τον φοβούνται κάποιοι και να σου λέει. Να τον βγάλουμε, λες. Τέλος πάντων, στραβά και ανάποδα όμως πάνε όλα για τους διάσημους. Οι κόκκινοι έχασαν για τέταρτη συνεχόμενη φορά τον αγώνα της ασυλίας και πλέον καλούνται να αποχωριστούν ακόμα ένα παίκτη. Στο τέλος θα μείνουν μόνοι μαχητές. Κάτσε να δεις. Να πω κάτι, γιατί δεν βγάζουν και την Όλγα τη Φαρμάκη υποψήφια. Είναι δηλαδή στα αγωνίσματα τόσο καλύτερη, πιο καλή από την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, ας πούμε. Αλλά χρειάζεται η παραγωγή κάποιο να βγάζει φαρμάκι. Όπως λέγαμε και χθες, την παραδέχτηκε ακόμα και ο Δημονάκος. Παιδιά, ναι, είπε. Respect στην Ντίνα. Λοιπόν, οι διάσημοι λοιπόν θα χάσουν τον πέμπτο παίκτη τους απόψε, μέσα σε ένα μήνα όλα αυτά, έτσι. Μπορεί να έχουν έρθει νέοι στην ομάδα, ωστόσο η αριθμητική ανισορροπία υπάρχει και από αύριο και από σήμερα Πέμπτη οι μαχητές θα είναι τρεις περισσότεροι. Λοιπόν, η καλύτερη παίκτη της εβδομάδας αναδείχθηκε η Όλγα Φαρμάκη όμως. Για κάποιο λόγο που κανείς δεν έχει καταλάβει. Και εξασφάλισε την πρώτη ατομική ασυλία. Τη δεύτερη μέσω του αγωνίσματος κέρδισε η Δαλάκα. Ασυλία λοιπόν είχαν και οι νέοι παίκτες που μπήκαν την Κυριακή. Ο Σόζον Παλέστρος Χάρος, η Εύη Σκαρώνη και η Εύα Σαλταφερίδου. Ναι. Δεν μπορώ να το χωνέψω ακόμα. Σόζον Παλέστρος Χάρος. Δεν μπορώ να το χωνέψω ακόμα. Άμα τα φτιάξει μαζί με τη Σπυροπούλου θα λέγεται Κωνσταντίνα Σπυροπούρου Παλέστρου Χάρου. Δεν θα κάνει άνετα για συμβολιογράφος. Μάλιστα. Είναι, έχει δύο επίθετα δηλαδή, έτσι. Ναι. Ποια λένε τη μαμά του, λένε Χάρου. Τέλειο. Όχι. Όχι. Αυτό θα συμβιστεί και εδώ στην Ελλάδα, το ξέρετε, έτσι. Ότι από κάποια στιγμή και μετά όλοι θα έχουμε δύο επίθετα, τη μαμά και τον μπαμπά μα. Δηλαδή η μαμά μου που λέγεται Μένα Σταματοπούλου, εγώ θα λέγω Μάκη Σταματόπουλο Τσακίρη. Και εμένα η μαμά μου και θα ανοίξω το φοροτεχνικό γραφείο. Ράντζου Πανοπούλου. Πάσχε, Ράντζου Πανοπούλου. Φοροτεχνικό γραφείο, φύγαμε. Λοιπόν, η Κωνσταντίνα. Η γιατρό. Η γιατρό. Ή γιατρός. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου λοιπόν. Είναι άντρα ο οποίος θα έχει ένα όνομα νορμάλ. Να σου γνωρίζει το φίλο μου Παναγιώτη Βίζη. Έχει κάνει παιδιά, αλλά άμα θέλει χωρίζει. Για σένα. Θα λέγεις Πανοπούλου, Βάσκια Πανοπούλου Βίζη. Μάλιστα. Να προσθεθεί λίγο. Να προσθεθεί από το. Από το ήδη υπάρχουν. Γιατί κάτι υπάρχει. Δεν είναι ότι δεν είμαι και τέτοιο. Υπάρχει. Εντάξει, παιδί μου. Τελείως πλάκα. Πινελόπλακα. Η περιοχή στην Αθήνα. Ή και πινελόπλακα. Να σου πω κάτι. Δεν είναι ακριβώς πλάκα, δηλαδή κάτι υπάρχει. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν θα. Αυτό μετά. Πανοπούλου Βίζη, χάρηκα. Από τη νέα σεζόν. Λοιπόν, μέχρι να πεις εσύ τα νέα του Survivor, εγώ θα ψάξω έτσι για περίεργα επώνυμα, να πούμε και άλλα. Θέλεις, θέλεις. Να πούμε, να πούμε. Λοιπόν, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, δεν μπορώ να το πω, λοιπόν, μας κάνανε μια πρόταση. Όχι. Επαγγελματική.
Περίμενε, δεν θα το πούμε όλο. Μας κάνει μια πρόταση επαγγελματική για δίδυμο. Και γυρίζει και λέει η Πάσχα: δεν προλαβαίνω μέχρι το Σεπτέμβριο να βάλω στήθος. Δεν γίνεται αυτό, να το κάνουμε πιο μετά. Τελικά δεν το κάνουμε καθόλου, αλλά δεν έχει σημασία. Γιατί εμείς εδώ πέρα θα μείνουμε. Στήθος, τρέσε το Νατάλο. Κατάλαβες. Πού να βάλεις και τρέσα. Δεν έχω και να βάλεις φυσικά τρέσα. Και τα μπικικίνια να τα πούμε. Κοίταξε, εμείς είπαμε ότι θα σου βάλουμε στήθος και τρέσα για να μείνεις εδώ. Λοιπόν, δεν πάμε για το Survivor για να προλάβω να πω και τα περίεργα επώνυμα που νομίζω θέλετε να τα ακούσετε. Τα είδα εδώ. Έτσι, λοιπόν, έχουν μια. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλη λοιπόν έλαβε 8 ψήφους και αναδείχθηκε πρώτη υποψήφια. Με το που το είπαμε, χτύπησε το τηλέφωνο. Πάρτε. Ορίστε. Ορίστε. Λοιπόν. Όχι, από μια εκπομπή. Εντάξει. Που βγάζουν βίντεο. Ναι. Η Κατερίνα Δαλάκα και η Όλγα Φαρμάκη, λόγω ατομικής ηλίας, έβγαλαν προτινόμενο στο Στέλιο Κρητικό και τον Άσο Παπαργυρόπουλο αντίστοιχα. Άκου τώρα τι είπε η Μελίνα. Η Μελίνα Βυζούβιος. Το Μελινάκι Μελανουράκι. Βυζούβιος και αυτή. Βυζούβιος και αυτή. Θα έχουμε και αύριο ένα βραβείο Βυζούβιος πάλι. Θα το δώσουμε σε άλλη όμως, θα σας πω. Μέσα από τα χέρια της το χάσε η Μελίνα. Ναι. Άστο. Λοιπόν, ανά πάσα στιγμή λέει μπορεί να εκλεγεί ένα ηφαίστειο. Να έχουμε και ένα ηχητικό ηφαιστείου. Κάτι έτσι. Παρόλο, έχουμε τον Μπουρλότο. Παρόλο που κάναμε νίκες σαν ομάδα, λέει, υποβόσκουν από κάτω στρατηγικές. Η Μελίνα ξέρει να πει και τη λέξη υποβόσκουν. Τρομερό. Από αρκετά άτομα της ομάδας. Οπότε βρισκόμαστε, λέει, σε μία λεπτή γραμμή που αν χαθεί κάποιος αγώνας ή δεν είναι ανάγκη να χαθεί κάποιος αγώνας, ανά πάσα στιγμή μπορεί να εκραγεί ένα οποιοδήποτε ηφαίστειο. Απειλές. Το ότι θα πηγαίνουμε, λέει, καλά και υπάρχει μια ηρεμία είναι γιατί ο κάθε ένας δεν ενοχλεί το διπλανό του και προσπαθούμε να μην ασχολούμαστε και να μην, δίνουμε αφορμές. Τουλάχιστον εγώ αυτό κάνω για να περνάω όσο καλύτερα γίνεται εδώ πέρα. Έχω βρει τα άτομα, λέει, που μπορώ να συνεννοηθώ, μπορώ να συζητάω, να με καταλάβουν και να τους καταλάβω κι εγώ. Οπότε συνεχίζουμε σταθερά. Το συνεχίζουμε σταθερά εντωμεταξύ μου κάνει πολιτικός λόγος. Θα κάνει και κόμμα η Μελίνα Μεταξάκη μέσα. Θα κατέβει και στις εκλογές μαζί με τον Βαρουφάκη. Βρήκα και το όνομα, πώς θα λέγεται. Τέτοιο. Γιατί δεν θα μπορούσε. Λοιπόν. Ο Βαρουφάκης. Βέβαια, να... μπορεί να κάνει και, την, και το κόμμα. Δεν θα το πω ολόκληρο γιατί είναι βρισιά. Αλλά μπορεί να κάνει το κόμμα μεγάλος, αναποφάσιστος, λαϊκός, αντιρατσιστικός και αντικειμενικός σύλλογος. Βάλε τα αρχικά. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Λοιπόν, και να κάνουν εκεί τη φράση. Μήπως είσαι. Εξελίξει κι άλλο. Ναι, ναι. Δεν μπορώ. Α! Θα το έχουμε αύριο στα βραβεία. Εντάξει. Θα το έχουμε αύριο, ναι, μπιπ. Λοιπόν. Γιατί μετά δεν μπορώ έτσι να λέω αστυνόμοι γιατί μου περνάνε χειροπέδες. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έκανε ο Σόζον. Ο Σόζον, αυτό ο Θήτο, αποκάλεσε την Κωνσταντίνα λίγο κάπως και ο Μουρούτσος έμεινε. Σου λέει. Καλημέρα, Σόζον μου, τι κάνεις. Καλημέρα, κουκλάρα. Έτσι. Έτσι. Γιατί λέει πλησίασε την Κωνσταντίνα στη φωτιά. Είναι λίγο, έτσι είναι. Πήγε στην Κωνσταντίνα δίπλα στη φωτιά και λέει: πού είσαι, από κουκλάρα. Αδιαφορία όμως, Σπυροπούλου, να το πούμε και αυτό. Καλημέρα, Σόζον μου, τι κάνεις. Κοίταγε λίγο τα νύχια της, τα δάχτυλα εκεί, την κοίταγε τέλος πάντων. Καλά είμαι, Σόζον μου. Και ο Μιχάλης Μουρούτσος λέει ξαφνιάστηκε με αυτό που άκουσε και λέει Ολγάρα η Κωνσταντίνα είναι. Κουκλάρα είπα. Ο Μουρούτσος άκουσε Ολγάρα. Α, μάλιστα. Λες ο Μουρούτσος να ήθελε τη Σπυροπούλου. Όχι, ή να θέλει την Ολγά. Είναι με τη Λαουρίτα, είναι. Δεν ξέρεις εκεί μέσα τι γίνεται. Είναι με τη Λάουρα. Εδώ οι άλλοι θέλουν να κάνουν παιδιά μέσα στο Survivor. Δεν είδες τι λέγαμε χθες. Μήπως είναι λίγο τη λίμπιντο το συγκεκριμένο Survivor. Ο οποίος Σόζον, να πούμε ότι ξεκαθάρισε και από πού προέρχεται το όνομά του. Αυτό το όνομα, λέει, έχει να κάνει με παρατσούκλι. Ναι. Και γιατί δεν μπήκε με το κανονικό όνομα και μπήκε με το παρατσούκλι. Γιατί πέρυσι που λέγεται τον Ντάνο, δεν θα πουλήσει φέτο το χάρο. Το οποίο δόθηκε. Ναι, αλλά δεν το λέγανε Ντάνο, το λέγανε Γιώργο Αγγελόπουλο. Ντάνο τον λέγανε εκεί μέσα. Ναι, αλλά μετά και όταν η Μανίδη ο Ντάνο κερδίζει, ο Ντάνο κερδίζει, ο Ντάνο κάνει κάτι, λοιπόν, ο Ντάνο κάνει κάτι. Ξεκαθάρισε ο παίκτη, ο Σόζον, όπω καταλάβατε, με παρατσούκλι το οποίο δόθηκε κάποια στιγμή σε ένα σόι και με ένα δεύτερο παρατσούκλι έτσι λιγάκι πιο συγκεκριμένο που δόθηκε πάλι για να ξεχωρίσουμε ένα άλλο σόι.
Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, και λέει. Γιατί δεν τον πήρε ο Άλφα να παίξει στη σειρά, στο σειριάλ το σόι σου, να τελειώνουμε. Είναι ότι υπάρχει έτσι ένα ενδιαφέρον για το όνομα, όχι πάντα με θετικό τρόπο, αλλά εγώ έχω καταλήξει πως είναι κάτι πάρα πολύ καλό και έχω καταλάβει πως είναι πάρα πολύ ισορροπημένο. Από τη μία. Δηλαδή υπάρχει το σώζον, από την άλλη υπάρχει ο χάρος και στη μέση υπάρχει η πάλι ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Κάτι σαν το γιν και το γιάνγκ. Εγώ θέλω να ρωτήσω λίγο κάτι. Τι ήπιε όταν αποφάσισε ότι θα τον λένε έτσι? Δεν μπορώ. Και δηλαδή, τι πίνει ακόμα και δεν μας δίνει? Δεν μπορώ βρε παιδιά. Δηλαδή σώζον, χάρος, παλέστρος. Και το παλέστρος είναι στη μέση για να ισορροπεί αυτά τα δύο. Δηλαδή πού το σκέφτηκε και το? Είναι σαν χθες ένα στάτους που διάβασα στο Twitter για την Παγκόσμια Μέρα Ποίησης. Λες και δουλεύει καθαρά για εμάς είναι ο σώζον. Ξεκάθαρα. Δηλαδή, διάβασα χθες στο Twitter ένα στάτους, ένα tweet που γυρίζει και λέει για την Παγκόσμια Μέρα Ποίησης με hashtag Στέλλα Μπεζαντάκου. Θέλεις τραλαλά, θέλω τραλαλό, θέλουμε και δύο χωνάκι παγωτό. Εντάξει, είναι στεναχωρημένη η Στέλλα αυτή την περίοδο. Γιατί? Γιατί κάνει προσπάθειες εξωσωματικής και δεν έχουν πετύχει. Κάνει πολλαπλές έτσι προσπάθειες. Εντάξει τώρα και εσύ, επειδή είμαι στεναχωρημένη, τι να κάνουμε, όλες το τραβάνε αυτό. Οι περισσότερες γυναίκες δεν μπορούν αμέσως με την εξωσωματική μέχρι να συνηθίσει ο οργανισμός. Και λοιπόν, ακούστε τώρα, ο Σόζον όμως ψήφισε τη Σπυροπούλου. Τι έκανε? Ψήφισε την Τίνα. Τι να έκανε? Α, το πάει λαμογίστηκα. Αμέ, και το δικαιολόγησε κιόλας. Λέει, στη ζωή σε μια παραλία όπως αυτή που ζούμε εμείς, στην παραλία των Survivors, αυτό σε λίγο θα βγάλει ποιητική ανθολογία μετά το Survivor, θα είσαι μέσα στην καρδιά μου. Επειδή όμως είναι ένα παιχνίδι και τα παιχνίδια πρέπει να τα παίξουμε με κάποιους κανόνες και αγωνιστικά κριτήρια, Κωνσταντίνα. Μάλιστα. Και από πίσω κανονικά, αν είχαν λίγο χιούμορ Survivor από πίσω, έπρεπε να βάλει ένα δρεπάνι πίσω από την Κωνσταντίνα, σαν να είναι ο Χάρος, ρε παιδί μου. Μάλιστα. Και στο σημερινό τρέιλερ, για το σημερινό επεισόδιο μάλλον, έχουμε μεγάλη αγωνία να δούμε την κόντρα ανάμεσα σε Σόζον και Νάσο, έτσι. Ναι. Βγήκανε λίγο τα μαχαίρια, ακόμα δεν μπήκε ο Σόζον. Παλέστρος Χάρος. Σωστό, σωστό. Έτσι, για να ισορροπεί το παλέστρος. Πάμε στο τελευταίο μας θέμα για το Survivor, λέγοντας ότι ποιος είναι ο Σωσίας, ποιος Λαμιώτης. Αυτό που ο οποίος το αποδέχτηκε κιόλας. Αλλά το δικαιολόγησε και κάπως αλλιώς. Είπε, ναι, είπε κάτι άλλο. Για πες μας. Βάσω σε ένα, ποιος σου έρχεται στο μυαλό? Αφού τη το είπαμε πριν, καλέ. Α, αφού το είπαμε πριν. Καλησπέρα, στα λοιπόν, FM. Ο Κώστας Μπακογιάννης είναι αυτός, ο σωσίας του Πάνου Θεοδόρου, είναι του καινούριου παίκτη των μαχητών. Τον στα πιο νιάτα του, βέβαια. Στα πιο νιάτα του. Ο Κώστας Μπακογιάννης. Καλέ, όχι στα πιο λοιπόν νιάτα του, γιατί στα νιάτα του είναι περιφερειάρχης μας, σας παρακαλώ. Νεότατος άνθρωπος ναι, είναι. Ο Μπακογιάννης είναι 40 με 45, πόσο είναι εκεί, δεν είναι? Και το παιδί εδώ είναι πιο νεαρό. Κοίταξε, αυτό τώρα θα μπορούσε μοιάζουν να είναι όμως η συμμετοχή του Κώστα Μπακογιάννη στο Survivor Ελλάδα-Τουρκία που παρουσίαζε ο τέτοιος. Να το. Ο Μαρκουλάκης. Ο Κώστας Μπακογιάννης πήρε θέση για τον σωσία του στο Survivor. Πάρτι λοιπόν στα social media για τον Περιφερειάρχη και τον Πάνο Θεοδόρου. Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας τοποθετήθηκε λοιπόν με άκρος χιουμοριστική διάθεση στα σχόλια που γίνονται μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι μοιάζει με τον νέο παίκτη του reality. Και γράφει λοιπόν στο Facebook, είναι προφανές ότι εγώ είμαι πιο τούμπανο. Και έβαλε και hashtag Survivor, έτσι. Και λέει, ο Κώστας Μπακογιάννης είναι στην τοποθεσία Άγιος Δομήνικος. Τέλειο. Δεν υπάρχει, έχει χιούμορ. Ωραίος, έχει ο πολύ δικός χιούμορ μας ο Περιφερειάρχης. Και με αυτό το χιούμορ θα πάμε σιγά σιγά στον Θανάση Περιβολιώτη και στο αθλητικό δελτίο της, των 6 παρατέταρτο, starsports.gr, 24 ώρες αθλητική ενημέρωση, και επιστρέφουμε μουσικά.